Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής σήμερα στο πρωτοσέλιδο της αγαπημένης μου Αυγής. Οπότε τον καλημερίζω. Αλλά για να σας πω την αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, αφού σας καλημερίσω, πρέπει να σας ψέξω, διότι όντως την πατήσατε σε αυτό το βίντεο με τους Σπαρτιάτες. Με τους Σπαρτιάτες. Ναι, ναι, υπάρχει ένα βίντεο που ο Φίλης θα καταργούσε δίθεν τα φωνήεντα και έχει Σπαρτιάτες και διάφορα τέτοια. Όχι, όχι, μα δεν ξέρετε. Όχι, όχι. Εκεί έχουν πάρει ένα κομμάτι του βίντεο. Εγώ έχω κάνει προηγουμένως ολόκληρη ανάλυση της εξέλιξης στην αριστερά της λεγόμενης φωνητικής ορθογραφίας. Δεν έχω αναφερθεί καθόλου στο κουλούρι και σε σχετική είδηση για τον Φίλη. Έχω αναφερθεί στις ιδέες του κυρίου Λιάκου και της ομάδας που έχει ορίσει ο κύριος Φίλης υπέρ της φωνητικής ορθογραφίας. Ιδέες που την είχα αναγνωρίζει τον κύριο Λιάκου, τον είχα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Όχι, τον είχα συνεργάτη. Δεν τον είχα καθηγητή. Εγώ τον είχα. Εσείς τον είχατε. Εγώ τον είχα κάποτε συνεργάτη, ναι. Εντάξει. Εγώ αναφέρθηκα στην παράδοση ενός μέρους της αριστεράς στην φωνητική ορθογραφία. Δεν αναφέρθηκα στην είδηση από το κουλούρι. Αλλά πήραν το κομμάτι που λέω σε ένα σημείο για το θέμα της φωνητικής γραφής και το αποδώσαν στο κουλούρι, το οποίο εγώ ούτε το γνώριζα, ούτε το είχα διαβάσει, το είχα αναφέρει, ούτε το είχα κάνει retweet, ούτε το ξέρα. Να το διαβάζετε το κουλούρι, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις η υπερβολή του τίνει να καθρεφτήσει την υπερβολή. Ξέρετε τι έχει συμβεί. Επειδή κατά το παρελθόν είχε γράψει ένα έτσι, πολύ χιουμοριστικό ενδεχομένως, αλλά πολύ αρνητικό για τη σύζυγό μου. Μάλιστα. Το είχα μπλοκάρει και έτσι είναι από αυτά που δεν βλέπω. Τώρα ενδεχομένως πρέπει να ξεμπλοκάρω. Εντάξει, γιατί όπως ξέρετε κατά καιρούς οι συμμαχίες μεταστρέφονται λιγάκι. Ναι, μπορεί, δεν αποβάλλω. Και εδώ που τα λέμε, να σας πω την αλήθεια, είναι ευφύης άνθρωποι. Όχι, δεν έχω αντίρρηση. Εμένα το χιούμορ μου αρέσει γενικά, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά θέλω να πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση με αδίκησαν τα διάφορα δημοσιεύματα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω για την κατσαρόλα. Είναι όντως κίνημα κατσαρόλας αυτό το κίνημα που ετοιμάζεται στις 15 του μήνα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη καταρχάς και μετά βλέπουμε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αυγή. Κυρίως γιατί με το σημερινό της πρωτοσέλιδο. Με καθιστά άτυπο πρωταγωνιστή στο κίνημα αυτό, είναι άδικο για αυτούς που το έχουν φτιάξει. Εγώ δεν έχω καμία σχέση. Θέλω να το πω αυτό. Δεν έχω καμία σχέση. Πληροφορήθηκα την διοργάνωση που παρατηθείτε, ενώ βρισκόμουν, θα το πω συγκεκριμένα, με το γιο μου, σε ένα γιγαντιέο λουναπάρκ στην Ατλάντα, Τζόρτζια. Στις ΗΠΑ. Αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, εκεί είδα για πρώτη φορά στο διαδίκτυο το παρατηρείτε. Δεν είχα καμία οργάνωση, ούτε ιδέα του να γίνει, ούτε συμμετοχή στην διοργάνωση, ούτε τίποτα. Και οι δύο, επειδή εγώ έτυχε να το ερευνήσω και επειδή έτυχε να γνωρίζω και τους ανθρώπους, ο ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Παναγιώτης Κοστούλας, δικηγόρος, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ελιάς στις τελευταίες εκλογές, και άλλος είναι ένας πρώην συνδικαλιστής της Ολυμπιακής, ο κύριος Γιώργος Αθανάσιος Τσουκαλαδάκης, μίλησε πριν από δύο-τρεις μέρες στην εκπομπή μας, ο οποίος όταν μετατάχθηκε από την Ολυμπιακή στο δημόσιο, τα πήρε στο κρανίο διότι θεωρούσε ότι ήταν ανενεργός και βγήκε στην ελεύθερη αγορά, έφτιαξε μια εταιρεία κατασκευής και εμπορίας κολαγόνου. Ναι, ναι. Πάντως σε κάθε περίπτωση θέλω να το πω αυτό. Όχι ότι με προσβάλλει να με παρουσιάζουν ως πρωταγωνιστή. Δεν με προσβάλλει, τους ευχαριστώ. Απλώς αδικεί τους αληθινούς πρωταγωνιστές, αυτό εννοώ. Δεν είμαι εγώ αυτός. Παρ' όλα αυτά, εσείς θα πηγαίνατε σε ένα ή μάλλον. Όχι, γιατί θα πηγαίνετε, θα πάτε, ναι. Είχαμε πει στην αρχή ως Νέα Δημοκρατία να αποφασίσουμε κεντρικά αν θα πάμε, για να μην φανεί ότι το καπελώνουμε. Εφόσον οι διοργανωτές είχαν ζητήσει ότι δεν θέλουν εμπλοκή των κομμάτων, είχαμε πει ας μην φανεί ότι πάει τώρα η Νέα Δημοκρατία να αποφεληθεί από αυτό πολίτικα. Μετά όμως την δήλωση του κυρίου Φίλη, αποφασίσαμε ότι πρέπει, ότι δεν μπορεί το κόμμα να απαγορεύσει τα στελέχη του που θέλουν να πάνε, διότι πλέον τίθεται θέματα δημοκρατίας μετά από αυτή τη δήλωση. Κατά συνέπεια και μόνο για τη δήλωση του κύριου Φίλη θα πάω. Από την άλλη μεριά διαβάζω, τα νέα σήμερα έχουν στην πρώτη σελίδα έναν όρο, οι αγανακτισμένοι ξανάρχονται, και διαβάζω από στο ίντερνετ ήδη μερικές αναρτήσεις ορισμένων εκ των προτεργατών και ορισμένων οι οποίοι είχαν δηλώσει ότι θα πάνε, ότι δεν τους αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός, δεν θέλουν ας πούμε να επαναλάβουν το κίνημα των αγανακτισμένων, δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα πάνε να καταλάβουν την πλατεία και δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα μετέλθουν πρακτικές ανομίας. Τελείως βέβαιον, δηλαδή είναι τελείως βέβαιον ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα βρισκόμαστε στο Σύνταγμα την Τετάρτη δεν έχουμε καμία διάθεση να κάψουμε τη Βουλή. Θυμίζω σχετικό σύνθημα της εποχής των αγανακτισμένων. Ναι, ναι, και ήταν και μία λέξη την οποία δεν μπορούμε να την πούμε. Ακριβώς. Γιατί επηρεά. Ούτε ζητάμε εκτροπές από το δημοκρατικό πολίτευμα, ούτε κατηγορούμε τους πολιτικούς αντιπάλους και προδότες. Τους ξεκαθαρίσουμε. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει στο δικό μας στόμα και εγώ προσωπικά δεν θα υποστήριζα τίποτα από αυτά. Είμαστε όμως, πιστεύω,
μια ομάδα ανθρώπων, που θα δούμε πόσο μεγάλη ή μικρή είναι, που θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ να καταστρέφουν το μέλλον μας και εμείς να μην κάνουμε απολύτως τίποτα. Αυτή είναι η ιδέα. Είναι μια ειρηνή, θα είναι μια ειρηνική συγκέντρωση ειρηνικών και φιλήσυχων δημοκρατικών ανθρώπων, μάλιστα, οι οποίοι θέλουν να ξεσηκώσουν την ελληνική κοινωνία. Που εν πάση περιπτώσει ξεπερνά ή πηγαίνει παραπλεύρος με τα κόμματα. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με τα κόμματα. Ναι, ναι. Εγώ όταν λέω θα πάω, δεν θα πάω ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάτε ως Άδωνις Γεωργιάδης. Βεβαίως, βεβαίως. Το καταλαβαίνω αυτό. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Μήπως τα κόμματα είναι εξαιρετικά αμήχανα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγουν την αντιπολίτευση σε μια περίοδο που από τη μια μεριά επιβεβαιώνεται ότι το κόμμα, επιβεβαιώνονται τα ψέματα χάρη στα οποία η προηγούμενη κυβέρνηση πήρε την εξουσία, αφετέρου έρχεται ο λογαριασμός ο οποίος είναι ιδιαίτερος σουκτερός για τη χώρα. Δεν μπορώ να μην είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι υπάρχει μια μηχανία υπό την εξής έννοια. Ποιος από εμάς περίμενε τόσο κολοσιαία και συγκλονιστική στροφή του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, ποιος από εμάς περίμενε ότι ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σπρίντζη και την κυρία Δούρου, οι οποίοι κάναν πολιτική σταδιοδρομία στο δεν ξεπουλέτε το ελληνικό, θα βάλουν υπογραφή για το ελληνικό? Εγώ. Εσύ περιμένω να το υπογράψουν? Εγώ περίμενα ότι. Να σας πω την αλήθεια, εγώ περίμενα ότι θα το κάναν από πέρυσι. Κατάλαβα ότι είχαν ένα ζήτημα να χρειαζόταν αυτό που λέμε ένα ρακόρ στη γλώσσα του κινηματογράφου, κάπως δηλαδή να ενωθεί η μία περίοδος με την άλλη. Αλλά από τη στιγμή που υπέγραψαν το μνημόνιο, ήμουν βέβαιος ότι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι κι αλλιώς κολλημένοι στην εξουσία είναι, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τη συγκρότησή τους και τις αντιλήψεις τους, δεν πίστευα ότι θα κάνανε κάτι διαφορετικό από αυτό που κάνανε. Ναι, εντάξει, εγώ ομολογώ ότι τόσο πάντα πίστευα ότι είναι οπορτουνιστές, αλλά δεν είχα καταλάβει το βαθμό. Τώρα ομολογώ λοιπόν ότι αυτή η στροφή έχει φέρει μια κάποια μηχανία σε ορισμένους στην αντιπολίτευση. Γιατί ξαφνικά έχουμε την πλήρη επιβεβαίωση όλων των δικών μας ιδεών, την πλήρη κατάρρευση όλου του λεγόμενου αντιμνημονίου, δηλαδή δεν υπάρχει αντιμνημόνιο, δηλαδή το μνημόνιο τελείωσε. Εντάξει, υπάρχει ως ευκολόγιο. Πραγματικότητα δεν υπάρχει. Οι πολιτικές αυτές που ήταν στο φαντασιακό των Ελλήνων ως αντιμνημόνιο, η δραχμή, ο εκδιασμός των εταίρων, το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων, ξέρω εγώ, όλα αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Σήμερα δεν τελειώσανε. Λοιπόν, άρα αυτό δημιουργεί εξ αντικειμένου μια μηχανία ως προς το τι έχουμε τελικώς να αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, η αμηχανία αυτή από μένα τουλάχιστον και από τη Νέα Δημοκρατία προσπενιέται γρήγορα υπό την εξής έννοια. Ότι δυστυχώς, αν και βάζουν μυαλό και έρχονται σιγά σιγά στην πραγματικότητα, δυστυχώς επειδή έχουν ακόμα τα αριστερά σύνδρομα, έχουν ιδεοληψίες. Και έτσι, αντί να κάνουν το σωστό, που είναι οι μεταρρυθμίσεις και η μείωση των δαπανών του δημοσίου με παράλληλη μείωση των φόρων, κάνουν το λάθος. Αύξηση των φόρων για να μην πειράξουν το κράτος και μάλιστα σήμερα αυξήσανε εκ νέου το κονδύλι για τους μετακλητούς υπαλλήλους. Κύριε Γεωργιάδη, η ώρα είναι 10.30. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου δώσετε την δυνατότητα να δώσω τον λόγο στις συναδέλφους μου, την κυρία Ιβόνη Κλάπα και την κυρία Δομήνα Διαμαντοπούλου, οι οποίοι θα πούν τις ειδήσεις στα ελληνικά και στα γερμανικά, να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Θα σας αναζητήσουν, σας αποδεσμεύουμε για 2-3 λεπτά, 4. Πολύ ωραία, πολύ. Θα σας αναζητήσουν συνεργάτες μας ξανά. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, και ήδη, κύριε Γεωργιάδη, έρχονται τα πρώτα μηνύματα για την συνομιλία μας και λέει τι χρειαν έχουμε μαρτύρων. Να, ο Γεωργιάδης τον Κανέλη, άρα η Νέα Δημοκρατία καπελώνει το κίνημα των παρετηθείτε. Μα τόσο είναι ατέρα, έλεγα. Ναι, εντάξει. Ότι το έμαθα όταν ήμουν στην Αμερική. Τι να σας πω. Δεν έχει σχέση η Νέα Δημοκρατία με παρετηθείτε. Είναι μια ομάδα ανθρώπων στο διαδίκτυο από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, η αλήθεια είναι, και από το ΠΑΣΟ και από τη Νέα Δημοκρατία και ανένταχτη και τα πάντα, οι οποίοι βρέθηκαν από μόνοι τους μέσα του Facebook και αποφάσισαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Τι να κάνουν τώρα. Να σας πω ντε και καλά ότι είναι Νέα Δημοκρατία, χωρίς να είναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πριν από λίγο, ο κύριος Πάνος Καμένος, ο κυβερνητικός εταίρος του κύριου Τσίπρα. Ο αγαπημένος μου. Ο αγαπημένος σας. Δήλωσε, νομίζω, στον Αντένα ότι η χώρα απελευθερώνεται, ότι μπαίνουμε σε απομνημονιοποίηση και συμπλήρωσε, σας το λέω όπως το διάβασαν στις ειδήσεις του 1994, δεν ξέρω λεπτομέρειες λέει της δηλωσής του, ότι πήραμε λέει κάποια μέτρα που δεν συμβαδίζουν με το νόημα του συντάγματος βεβαίως, αλλά θέλω να το σχολιάσετε, ένα πρώτο σχόλιο. Εντάξει, ο κ. Καμένος θα πρέπει να δικαιολογήσει τώρα το πόσο έχει πει ότι έτσι και ψηφίσει μνημόνιο
θα αποχωρήσει από τη Σανέλ, από την πολιτική κτλ. Τώρα ως κυβερνήτης ψηφίζει μνημόνιο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια μεγάλη και θεμελιώδης αντίφαση. Τώρα, για να μην είμαι σοβαρά, από το μνημόνιο θα βγούμε όταν θα μπορούμε να δανειστούμε μόνοι μας από τις αγορές. Όσο δεν μπορούμε να δανειστούμε μόνοι μας από τις αγορές, παραμένουμε στο πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο μνημόνιο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται ισχύ μέχρι το τέλος 18. Πάντως, λοιπόν, μέχρι τότε έχουμε μνημόνιο και βλέπουμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω την αίσθηση ότι ήδη η κυβέρνηση με την κίνηση να πουλήσει το ελληνικό, αν μη τι άλλο, σαν να μεταστρέφεται, σαν να οικειοποιείται ή σαν να υιοθετεί ένα κομμάτι μεταρρυθμιστικής αντίληψης για τα πράγματα. Δεν σας φαίνεται και σας? Όχι, δεν έχω αμφιβολία. Είπα και πριν ότι σχετικά με το παρελθόν και τις ανοησίες που λέγανε, προφανώς σοβαρεύονται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τώρα είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από ό,τι ήταν την εποχή της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι απολύτως έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά. Γι' αυτό και οι αγορές δεν θα τους εμπιστευτούν, γι' αυτό και δεν θα μπορούμε να βγούμε από το μνημόνιο. Σας είπα, για να βγούμε από το μνημόνιο, το μνημόνιο τι είναι, το πρόγραμμα? Είναι οι βοηθητικές ρόδες του ποδηλάτου. Για να βγάλεις βοηθητικές ρόδες, τώρα μπορείς να κάνεις ποδήλατο μόνος σου. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ποδήλατο μόνοι μας? Όχι, γιατί κάθε φορά που χρειαζόμαστε λεφτά για τα δάνειά μας, οι αγορές δεν μας δανείζουν ή μας δανείζουν με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια. Άρα μέχρι ότου καταφέρουμε να δανειζόμαστε μόνοι μας τα χρήματα που χρειαζόμαστε με λογικά επιτόκια, θα έχουμε μνημόνιο. Προς το παρόν τα επιτόκια δανεισμού της Ελλάδας είναι πάρα πολύ ψηλά. Είχαμε πάει σε μια άλλη συζήτηση στο θέμα της αντιπολίτευσης, στην παρεμβατικότητά της. Υπήρξε μια συζήτηση, για παράδειγμα, με το τι κάνει η Νέα Δημοκρατία φερρυπίν με τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν πρόκειται να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι. Ορισμένοι από το χώρο σας, πιο πολύ φιλελεύθεροι, θεωρούν ότι το δημόσιο φταίει για πάρα πολλά πράγματα, και ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικοί, αλλά άρα εκτιμούν ότι αυτό το πράγμα είναι χάιδεμα ενός δυνάμει, μιας δυνάμει δεξαμενής πελατειακής στην κάλπη, και θεωρούν ότι κι εσείς άλλη μία από τα ίδια είστε. Ενάντω, όταν ήμασταν κυβέρνηση και υπουργός διοικητικής μεταρρυθμίσης ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, είχαμε επιτύχει στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα να αφαιρέσουμε τον ποσοτικό στόχο των απολύσεων από το δημόσιο το 2015 και εντέθεν. Άρα ο κ. Μητσοτάκης δεν λέει τώρα ως αρχηγός Νέας Δημοκρατίας κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανε ως υπουργός του Σαμαρά, για να τον κατηγορήσετε για μεταστροφή θέσεων λόγω λαϊκισμού. Κάνει το ίδιο και λέει το ίδιο. Ο λόγος που το λέει, και σωστά το λέει, είναι διότι ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων είναι πλέον πάρα πολύ χαμηλός. Πολύ χαμηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Γιατί τα χρόνια του μνημονίου πάγωσαν οι προσλήψεις, έφυγαν πάρα πολλοί με σύνταξη, και έτσι ο αριθμός μειώθηκε περίπου 250 με 300. Ναι, στην πραγματικότητα οι δημόσιοι υπάλληλοι μεταφέρθηκαν στο ασφαλιστικό. Στο ασφαλιστικό. Σωστά. Πάντως μιλάμε τώρα για τις απολύσεις, μιλάμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να κάνεις απολύσεις. Τι χρειάζεται να κάνεις? Χρειάζεται να κάνεις ανασυγκρότηση του δημοσίου. Χρειάζεται να κάνεις αξιολόγηση. Χρειάζεται να κάνεις σύνδεση αξιολόγηση με μισολόγιο. Χρειάζεται να κάνεις αναπροσαρμογή των δομών του. Χρειάζεται να κάνεις διαθεσιμότητα, κινητικότητα, μεταφορά δηλαδή θέσεων. Αυτά χρειάζεται να κάνεις. Και αυτά είναι δημοκρατία, τα κάνει. Μάλιστα. Για την κεντροαριστερά, η οποία πασχίζει να βρει ένα πρόσωπο και να πορευθεί, έχετε την εντύπωση ότι θα μπορέσει να το κάνει, ή κατά μόνας θα έρθουν ορισμένοι στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, και δεν είμαι ειδικός αυτού του χώρου, δεν θέλω να φανεί ότι θέλω να το παίζω και κηδεμόνα των πάντων, αλλά πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να βρίσκουν εκείνο το πρόσωπο που τους ενώνει. Εγώ δεν το λέω με χαρά, γιατί κατά τη γνώμη μου θα ήταν χρήσιμο για το πολιτικό μας σύστημα να υπάρχει ένας αξιόπιστος συνομιλητής της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο της αριστεράς, κυρίως γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τέτοιος. Mm-hmm. Άρα δεν θα ήταν κακό για την Ελλάδα, καλό θα ήταν να υπήρχε ένας συγκροτημένος πόλος λογικών ανθρώπων που εν πάση περιπτώσει έχουν κάποιες διαφορετικές αφετηρίες από μένα και κάποιες διαφορετικές ευαισθησίες, αλλά που εν πάση περιπτώσει μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά, που είναι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, δημοκρατία, ευρωπαϊκές αξίες κτλ. Δεν φαίνεται αυτή αυτό να μπορεί να γίνει. Με λυπεί αυτό, αλλά τι να κάνω, εγώ δεν είμαι αριστερός και κεντροαριστερός και δεν μου πέφτει λόγος. Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης. Εγώ είμαι δεξιός, για να μην παρεξηγηθούμε. Πριν από δύο μέρες περίπου συζητούσαμε για την πιθανότητα ενός συνταγματικού πραξικοπήματος μετά τη δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη ότι πιθανόν η κυβέρνηση να σχεδιάσει ένα καινούριο δημοψήφισμα με θέμα
την αλλαγή του άρθρου 110 του συντάγματος, χωρίς να υπολογίζεται ότι γράφει το. Μάλλον με θέμα την αλλαγή του συντάγματος σε ορισμένα σημεία, χωρίς να υπολογίζεται ότι γράφει το άρθρο 110 του συντάγματος. Η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε σε αυτή την ιστορία. Ο κύριος Τσίπρας, απλώς διαβάζω σήμερα στην Αυγή, αφήνει την πιθανότητα μιας διαδικασίας διαλόγου για το Σύνταγμα της Ελλάδας του 2021. Να σας πω πώς ακριβώς τι έπαθα εγώ. Ναι. Εγώ δεν την είχα ακούσει την κύριε Βασιλή και βρέθηκα σε μια εκπομπή στο Βήμα FM στον κύριο Παναγιώτη και στον κύριο Ραβανό, όπου με ρώτησαν να σχολιάσω τη συγκεκριμένη δήλωση. Mm-hmm. Και αν ακούσω το ηχητικό, έχω και μια μηχανία. Διότι εκείνη μου φαίνεται τελείως απίστευτο ότι στα αλήθεια η κυβερνητική εκπρόσωπος μπορούσε να προτείνει αλλαγή του συντάγματος για δημοψηφίσματος, τη στιγμή που αυτό δεν προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγμα. Άρα είναι παράνομο, δεν θα μπορούσε να γίνει. Και με το δεδομένο ότι στην Ελλάδα το μόνο καθεστώς που προσπάθησε να αλλάξει το Σύνταγμα με δημοψήφισμα είναι η Χούντα. Κανένα άλλο. Υπάρχει λόγος γι' αυτό, έτσι. Η διαδικασία να θεωρήσει το Σύνταγμα είναι μια μακρόχρονη κοινοβουλευτική διαδικασία. Και είναι μακρόχρονη για να μην λαμβάνονται βιαστικές αποφάσεις που θα μπορούσαν απλώς να πηχούν ένα συγκεκριμένο ρεύμα μιας εποχής και να εγκλωβίσουν τη χώρα σε ένα διέξοδο για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος που έχει επιλογή η αργή κοινοβουλευτική διαδικασία με δύο διαφορετικές συνόδους. Άρα εκείνη τη στιγμή ομολογώ ότι έμεινα έκπληκτος, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Από την συνέχεια των αντιδράσεων κατάλαβα ότι όντως το σκεφτόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προφανώς, και ελπίζω ότι έτσι έγινε, επικράτησαν δεύτερες σκέψεις, διότι αυτό θα είχε, δεν σας κρύβω κύριε Κανέλη, δεν θέλω να φάνω υπερβολικός, γιατί δεν λέω τέτοια υπερβολικά εγώ συνήθως, αλλά θα είχε το χαρακτήρα εκτροπής. Θα είχε χαρακτήρα αλλίωσης του πολιτεύματος, κάτι τέτοιο. Να σου πω την αλήθεια, δεν με εκπλήσετε, διότι υποστήριξα και εγώ και όπως ξέρετε διαφωνούμε σχεδόν σε όλα. Χαίρομαι πάντως που κάναμε πίσω. Χαίρομαι που κάναμε πίσω. Και να φάμε πολύ επικίνδυνο. Αν ανοίγαμε, αν βγάζουμε το τζίνι από το μπουκάλι σε κάτι τόσο έχετε βαρό, διάβασα, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το ξαναβάλουμε πίσω. Τα νέα χθες είχαν μια ιστορία στη πρωτοσελίδα ο συνάδελφός μου ο κύριος Διονύσης Νασόπουλος, ότι αυτό συνέβη μετά και από παρέμβαση του Προέδρου. Έχετε την εντύπωση? Δεν το γνωρίζω. Αν όντως συνέβη έτσι, καλώς παρενέβη ο κύριος Πρόεδρος. Αν όντως συνέβη, ήταν μια σωστή παρέμβαση. Ο κύριος Παυλόπουλος, άλλωστε ως συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξέρετε, ήταν νομικός σύμβουλος τότε του Καραμαλή. Έχει ζήσει τη διαδικασία δημιουργίας του συντάγματος, ξέρει τις σκέψεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή, άρα σέβεται οπωσδήποτε την παράδοση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Mm-hmm. Τελευταία ερώτηση έχω. Υπάρχει μια πιθανότητα. Άκουγα τον κύριο Αλιβιζάτο πριν από μερικές μέρες, τον καθηγητή, τον οποίον σέβομαι, υπολείπτομαι και παρακολουθώ, πρέπει να σας πω. Και εμείς, και εγώ. Τον άκουγα σε μια παρέμβαση για τη σταγματική αναθεώρηση αλλά και για την κεντροαριστερά, εδώ στον 984, στο αμφιθέατρο, ο οποίος είπε ότι ενδεχομένως πρέπει να αφήσουμε λίγο τις εντάσεις του πρόσφατου παρελθόντος, να συνεννοηθούμε και όλες οι δυνάμεις του λεγόμενου σταγματικού τόξου και κυρίως οι ευρωπαϊκές δυνάμεις να προσπαθήσουμε, φτιάχνοντας συνενέσεις, να βγάλουμε την Ελλάδα από αυτό το τέλμα στο οποίο βρίσκεται σήμερα. Σε αυτές τις δυνάμεις ο κ. Αλιβιζάτος συγκαταλέγει και ένα κομμάτι του ελόγου ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνείτε με την υπάρχει ελόγο ΣΥΡΙΖΑ? Θα έλεγα ότι ζούμε την περίοδο που προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εκλογευτεί. Οριμάζει δηλαδή, αυτό γίνεται. Μάλιστα. Ασφαλώς ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι πολύ δεξιότερο από το ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Λοιπόν, τώρα, ακούστε, επειδή η διαδικασία της αναθεωρήσεως του συντάγματος είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για τη χώρα, θα ήταν πολύ ευχάριστο αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το αντιμετώπιζε λαϊκίστικα. Να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί. Αυτή η Βουλή, εφόσον ξεκινήσει η διαδικασία της αναθεωρήσεως, είναι η Βουλή που θα ψηφίσει τα άρθρα πρώτα να αναθεωρηθούν. Mm-hmm. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέξει το λαϊκισμό και απλώς ψηφίσει σαν αναθεωρητέα άρθρα που αυτός επιθυμεί για λόγους πολιτικού συμφέροντος, τότε η επόμενη Βουλή δεν μπορεί να προσθέσει αναθεωρητέα άρθρα. Έχετε δίκιο. Άρα θα έχουμε χάσει μια συγκλονιστική ευκαιρία και θα χρειαζόμαστε μετά εκ νέου άλλα 8 χρόνια για να μπορέσουμε να κάνουμε αναθεώρηση. Εάν δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα πρότεινα να έρθει σε συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να συμφωνήσουμε τα άρθρα που και τα δύο κόμματα συμφωνούμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, να ψηφίσουμε τα άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν και να αφήσουμε την επόμενη Βουλή να κρίνει το ποια αναθεώρηση θα γίνει. Ο λαός θα ψηφίσει και θα εκλέξει την καινούργια Βουλή του. Άρα θα λάβει μέσα στο κριτήριο του ψήφου του και τις προτάσεις εκάστου κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα μπορούμε να έχουμε γρήγορα ένα καινούριο σύνταγμα στα μέτρα εκείνα που μέχρι τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Ξέρω εγώ στο θέμα, λέω ένα πράγμα του συνταγματικού δικαστηρίου, στο άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών. Στο χωρισμό εκκλησίας κράτους.
Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος σε αυτόν τον κόσμο. Ναι. Αλλά θα γίνει συζήτηση, δεν θα προχωρήσουμε τη συζήτηση. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, η οποία είναι προσωπική, κυρία Γεωργιάδη, και επιτρέψετε μου την. Στο παρελθόν πρέπει να σας πω ότι σας παρακολουθούσα όπως παρακολουθούσαμε με παρέες την ζώνη του λυκόφωτος της τηλεοράσεως, δηλαδή αυτό που λέγαμε Trust TV. Έτσι. Σήμερα μιλάω με έναν statesman. Υπάρχουν δύο Γεωργιάδηδες, υπάρχουν δύο σε έναν. Υπάρχει ένας Γεωργιάδης ο οποίος βγαίνει, ας πούμε, σε ορισμένους που υποτίθεται σοβαροφανής, εν πάση περιπτώσει, σαν και εμένα, ή και ένας άλλος ο οποίος απευθύνεται στο πόπολο. Τι ακριβώς είναι? Όχι, ακούσατε τι γίνεται. Εγώ, άμα δείτε τις πολιτικές μου θέσεις, δεν έχω αλλάξει. Τα ίδια έλεγα πάντα. Και ως βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιερμού, ιδιωτικοποίηση υποστήριζα, τιμή των δαπανών υποστήριζα, το ευρώ υποστήριζα, τις μεταρρυθμίσεις υποστήριζα, γι' αυτό και μου ήταν και πιο εύκολο να σφίσω το μνημόνιο όταν είστε εκείνη η ώρα, γιατί πάνω κάτω αυτά έλεγα και πριν. Τώρα, καμιά φορά εγώ έχω ένα θέμα προς το ύφος. Το ύφος μου μπορεί να παρεξηγηθεί. Αλλά ξέρετε, το ύφος προσαρμόζεται και ανάλογο του ακροατηρίου. Άρα λοιπόν, μην κολλάτε στο ύφος, να μένετε στην ουσία. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.